Συνεχίζουμε αγαπητοί τηλεθεατές με το ένθετο, το καθημερινό ένθετο του κεντρικού μας Δελτίου Ειδήσεων, το θέμα της μέρας, το οποίο σήμερα αναδεικνύει τα ακόλουθα θέματα. Κινδυνεύει η Ιερά Μονή Σταυροβουνίου από διπλανές εκρήξεις λατομείων και ενάκια αδυναμίες στην πολιτική για απόρριψη και επεξεργασία λοιμάτων. Θυμάστε πριν μερές είχαμε στην αλήθεια και η ένα βίντεο με λίμματα στην περιοχή Μοναγρουλίου και Πεντακόμου που ήταν πραγματικά πολύ πολύ δυσάρεστες και απαράδεκτες. Αλλαγές στους δρόμους και στις συγκοινωνίες. Τι προνοεί ο νέος νόμος για τους ποδηλάτες, ενδιαφέρει πολλούς. Και ενεργειακή απόδοση χτιρίων. Τι είναι αυτό το πράγμα και τι αλλάζει. Μαζί μα ο βουλευτή του κινήματο Οικολόγων, ο κύριος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. Κύριε Θεοπέμπτου, καλησπέρα. Καλησπέρα σα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλου. Ε, θα ήθελα να αρχίσουμε με αυτό. Κινδυνεύει η Ραμονή Σταυροβουνίου από εκρήξει που γίνονται εκεί από διπλανά λατομία. Είχα δει μια επιστολή που δημοσιοποιήθηκε χθε στον τύπο του Γέροντα εκεί, του Ιγούμενου, ο οποίο απευθύνει κραυγή αγωνία. Ε, έχει μετατεθεί ο βράχος ε, που είναι χτισμένο πάνω το ιστορικότατο ε, έτσι, ε, μοναστήρι στο Σταυροβούνι ε, από τις απανοτές καθημερινές και συνεχόμενες εκρήξεις λατομεία. Άσε που μια επίσκεψη εκεί στην περιοχή διαπιστώνει κανείς πέρα από αυτό και τα κατεστραμμένα πεύκα δυστυχώς. Ναι. Όσον αφορά τα ΠΕΦΚΑ, πρέπει να εξηγήσουμε ότι η περιοχή έχασε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, περισσότερο από 50% των δέντρων. Έτσι. Λόγω των κλιματικών αλλαγών, σιγά σιγά. Ε, υπάρχει και μια συνέντευξη ε, λειτουργών του τμήματο δασών που λέει ότι στι Παιδιάδε ή στην Κύπρο σε 30 χρόνια δεν θα υπάρχουν δάση με ΠΕΦΚΑ. Οπότε από τι πρώτε περιοχέ είναι αυτή η περιοχή του Σταυροβουνίου. Όσον αφορά το θέμα, ε, να εξηγήσουμε ότι στην περιοχή υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια λατομείο, το οποίο επεκτείνεται. Ε, ο τρόπο που χτίζουμε, ε, το ότι δεν ανακυκλώνουμε τα απόβλητα από τι κατασκευέ και τι καφέ, δημιουργεί συνεχώ μια ανάγκη για οικοδομικά υλικά. Ε, αυτή η επέκταση και το συνέχεια, 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 εκρήξει και αντιλατώμευση. Ε, καταλαβαίνετε ότι ε, κάποια στιγμή μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα. Δεν είμαι ε, μηχανικό ούτε γεωλόγο, αλλά εντάξει, είμαι ηλεκτρονικό. Αλλά το θέμα είναι ότι εάν νιώθουν οι, ε, ο, οι μοναχοί ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, τότε θα πρέπει να το εξετάσουμε σοβαρά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν ξεκινήσει έχουν να ειδικούς. γίνεται χειρότερα, ναι, έχουν δεν μπορεί μετά Έχουν καλέσει ειδικού. Και διαπίστωσαν επιστημονικά ότι υπάρχει μετατόπιση του βράχου Βάλιστα. που είναι χτισμένο πάνω το μοναστήρι. Κάτι πρέπει να γίνει, είναι κρίμα. Ναι, βέβαια, ναι. Διότι δεν γίνεται να θρυνήσουμε θύματα, δεν γίνεται να καταστρέψουμε έναν ιστορικό μοναστήρι όπως είναι αυτό. Και αυτά τα πράγματα, έστω για να φύγει ο κόσμο και κλειδώσει, δεν είναι αναστρέψιμα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Έστω. Αυτοί είμαστε. Ελπίζουμε κάτι να γίνει πραγματικά, ε, το ευχόμαστε και πρέπει να επιδιώξουμε κάτι να γίνει. Όλοι εμείς πρέπει να το κάνουμε, αλλά και οι αρμόδιοι που μας ακούν. Ε, πέρα από την περιβαλλοντική καταστροφή, είναι μία από τις ελάχιστες μονές όπου υπάρχει ε, κομμάτι από τον Τίμιο Σταυρό. Ας το σεβαστούμε αυτό τουλάχιστον. Και ε, κενά και αδυναμίε στην πολιτική για απόρριψη και επεξεργασία λοιμάτων, κύριε Θεοπέμπτου. Ε, χρόνια τα λέμε. Θεωρώ ότι έχουν γίνει κάποια βήματα. Να όμω ε, που αποδεικνύεται σε πολλές περιπτώσεις αδυναμία ε, στην όλη πολιτική και φιλοσοφία. Ε, Πού έγκυται αυτό, πέρα από την ασυνειδησία βέβαια, ορισμένων, και πώς μπορεί τελικά να αντιμετωπιστεί. Να εξηγήσω ότι ε, με βάση την οδηγία και την κυπριακή νομοθεσία περί βιομηχανικών εκπομπών, mm -hmm. ε, όταν έχει ένα χειροστάσιο με έναν αριθμό ε, ζώων μέσα στο χειροστάσιο και πάνω, τότε ε, μπαίνει σε εφαρμογή η νομοθεσία αυτή, η οποία λέει ότι πρέπει να κάνει διαχείριση των αποβλήτων σου και πρέπει να κάνει μια διαχείριση. Με βάση τι καλέ πρακτικέ οι οποίε υπάρχουν. Και υπάρχει ένα κατάλογο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από καλέ πρακτικέ, και μέσα σε αυτόν τον κατάλογο είναι και η παραγωγή βιοαερίου, που είναι αυτό που κάνουμε μένει στην Κύπρο. Mm -hmm. Εάν η μονάδα σου δεν, δεν έχει τόσου αριθμού ζώων που να πέφτει κάτω από τι βιομηχανικέ εκπομπέ, τότε τι λέει ο κώδικα ορθή γεωργική πρακτική, είναι ότι πρέπει να κάνει διαχωρισμό των λιμάτων σε στερεά και υγρά. Να τα βάζει σε δεξαμενέ, αυτό σε υποχρεώνει η καλή πρακτική να κάνει. Αλλά όταν τα βάλει τα λίμματα σου σε δεξαμενέ ή του σωρού, λέει σου να κάνει σωστή διάθεση περιβαλλοντικά. Δεν έχουμε παρακάτω υποχρεώσει περιβαλλοντικέ. Τι θα κάνει τη δεξαμενή η οποία γέμισε λίμματα. Το καλοκαίρι εξατμίζονται ορισμένα λίμματα. Αλλά μετά, τι γίνεται. Δηλαδή, τι θα τα κάνει αυτό που τα έχει τα λίμματα στη δεξαμενή. Και δυστυχώ, πολύ δυστυχώ, επαναλαμβάνω, ξεκινούν και κάνουν διάφορε εφευρέσει. Mm. Μια εφευρέση είναι βάζει λάστιχα, τα πλώθει στον δρόμο και αφήνει σιγά σιγά τα λίμματα να πηγαίνουν. Μάλιστα. Παλιά θυμούμε, είχαμε περιπτώσει όπου έφκαλαν μια γεώτρηση και τα ρίχναν μέσα. Α, ή τα... αφήνοντα στον ποταμό, ή. ή, ή, ή. Στον ποταμό, σε γεώτρηση. Ναι, α, είναι... Αυτοί είμαστε, μάλιστα, ναι διότι έχει μια μεγάλη δεξαμενή με και συνεχίζουν να φτάνουν τα λίματα. πρέπει να κάνει κάτι. Το mm. Παραλαμβάνω, δυστυχώ, ο κώδικα ορθής γεωργική πρακτική δεν έχει υποχρεώσει αυστηρέ τι θα κάνει τα λίματα. Λέει να τα διαθέσει σωστά και περιβαλλοντικά. Αλλά ο καθένα καταλάβει διαφορετικά. Επομένως αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία έχουμε. δεν, δεν δεν έχει γίνει κάτι να αλλάξει τούτη ως ο κώδικας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι χρόνια που υπάρχει αυτό το θέμα. Υπήρχε μια προσπάθεια στις περιοχές που υπάρχουν συγκεντρωμένα χειροστασία, ένας μεγάλος αριθμός, είναι πολλά πιο εύκολο να τα χειριστεί, γιατί mm. ένα χειροστάσιο είναι εδώ και ένα εκεί κάτω δύσκολο. Αν έχει συγκεντρωμένα, τότε μπορεί να μαζέψει τα είτε με αγωγού είτε με άλλου τρόπου να τα μαζέψει και να κάνει μια κεντρική επεξεργασία, να κάνει μια όλα, και όλα και τα ανεψυγμένα κράτη. Ναι. Αλλά το να το ρίχνει δεξιά και αριστερά, δεν πρόβλημα. Ε, δεν ξέρω τι να πω. Ε, τίποτα δεν έχει γίνει δηλαδή τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά αυτό το πρόβλημα, όχι. Έχουμε πρόβλημα. Ε, επαναλαμβάνω, ο νόμο για τι βιομηχανικέ εκπομπέ, ο Περιβιομηχανικών εκπομπών νόμο, έχει έναν αριθμό μέσα ε, ζώων και πάνω, το οποίο ε, είναι αυστηρό. Αν δεν είσαι κάτω από αυτόν τον αριθμό, έχεις προβλήματα, έχουμε προβλήματα. Μάλιστα. Και είχαμε και στην Βουλή, πριν λίγες εβδομάδες, τους κατοίκους της περιοχής της Ορούντας, είδαμε και το περιστατικό στην περιοχή της Λεμεσού. Καταλαβαίνετε ότι ε, όταν έρθει ο κόσμο και λέει ε, ξέρει έχουμε το πρόβλημα», ε, 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 δεν έχουμε... δεν έχουμε κάτι να πούμε του κόσμου. Δηλαδή δεν έκαμε κάτι το κράτο. Ε, μια εικόνα χίλιε λέξει ήταν το θέμα που κάναμε ε, και στην ναι, αλήθεια ναι, ναι. πέρα την δε, περασμένη εβδομάδα. Τα βλέπουμε λιγωμάδα. εδώ και πολλά χρόνια. Ορίστε. Μάλιστα. Αυτά. Έτσι. Εντάξει, αφού δημοσιοποιήσαμε το θέμα στην εκπομπή, ε, την επομένη μάθαμε ότι ε, μετακίνησαν τα λάστιχα. Εντάξει, ναι. <laughs> Ωραία. Πάρακάτω. Εκεί που ήταν η λιμνούλα με τα λίματα. Καταλαβαίνετε έχει, τι θα συμβεί στα υπόγεια νερά τη περιοχή όταν έχει αυτό το πράγμα να συμβαίνει συχνά. Και δίπλα είναι σε... υπάρχει δίπλα δεξαμενή για σκοπού ίδρυυση. Το νερό που πίνει ο κόσμο. Δηλαδή. Και... Το θέμα είναι ότι με τι βροχέ. Συγκεκριμένο ήταν στο με... μοναγρούλι. Και με συγκεκριμένε ποσότητε και με τι βροχέ όλα αυτά θα φτάσουν στα υπόγεια νερά και κάποια στιγμή ε, θα εμφανιστεί το πρόβλημα σε κάποιο είδου. Ε, Γεώτρη, ο οποίο αντλεί νερό, ναι. δεν αρκεί να φωνάζετε εσεί. Δεν αρκεί μόνο να τα βγάζουμε στα κανάλια, και αυτό πρέπει να κάνουμε. Θα πω αυτό που είχα μπει και τι προάλλε. Ο κόσμο παίρνει και διαμαρτύρεται Φυσικά, από τη δυσοσμία, ναι. να, από το αυτό. Δίκαι. Να ξεσηκωθεί ο κόσμο. Και όπου υπάρχουν τέτοιε περιπτώσει, να πάνε να τα ρίξουν κάτω και να τα απομακρύνουν, κύριε Θεοπέμπτου. Ε, δεν υπάρχει άλλη λύση. Τώρα σε επίπεδο ε, κυβέρνηση. Αρμοδίων υπηρεσιών η μόνη λύση είναι η κατασκευή ειδικών μονάδων επεξεργασία λοιμάτων. Ναι. Όπω έγινε με το ΣΑΛΑ α πούμε. Ναι, ναι. Μπορείς να Γιατί δεν το κάνουν, αναπεριοχή. Να... Ε, διότι στοιχίζει. Η επεξεργασία των λοιμάτων στοιχίζει. Μπορούσαμε να κάνουμε επεξεργασία των λοιμάτων. Ε, μπορούσαμε το στερεά να τα χρησιμοποιήσουμε για κοπρί. Mm -hmm. ε, αν έκαναμε σωστή επεξεργασία mm -hmm. λοιμάτων, θα είχαμε και το φοβερό πλεονέκτημα ότι θα είχαμε πολύ νερό για Mm. Ε, Επομένω, χάνουμε αυτά τα δύο τα πλεονεκτήματα. Μάλιστα. Και α το περιβάλλον να ε, επιβαρύνεται, και άσε τον κόσμο να ρωτάει και να διερωτάτε ποια ήταν η αιτία. Λοιπόν, ε, μιλώντα με τον κύριο Θεοπέμπτου πριν μερικέ μέρε για την απόψηνή μα συνάντηση, μου είχε αναφέρει κάποιε κάποιες αλλαγές που επίκυνται σε δρόμους ε, και στις συγκοινωνίες. Τι ακριβώ είναι αυτέ οι αλλαγέ, ποιε είναι και ποιου αφορά, ε, Το πρώτο παράδειγμα νομίζω αποτέλεσε η Λευκοσία. Αν και ναι, δεν ναι. έχει ολοκληρωθεί και ακολουθεί τώρα η Λεμεσός. Ναι. Ε, ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνει κάθε μεγάλη πόλη είναι να κάνει ένα σχέδιο ε, αηφόρου κινητικότητα, βιώσιμη mm -hmm. κινητικότητα. Ε, για να καταλάβει ο κόσμο τι εννοούμε σχέδιο, σημαίνει να κοιτάξει να δει. Ε, πού πρέπει να βάλω λεωφορείο, ποιε πρέπει να είναι οι διαδρομέ του λεωφορείου, ποια συχνότητα να έχουν οι διά, διαδρομέ του λεωφορείου, σε ποιε δρόμου θα πρέπει να κάνω για παράδειγμα μονόδρομο για να πιάσω τη μια άλλη τηλεορίδα να τη δώσω του λεωφορείου, πού πρέπει να κλείσω το δρόμο για να έχει μόνο πεζού για να μην κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Ε, ποιοι δρόμοι πρέπει να γίνουν μονόδρομοι, πού πρέπει να βάλω λεωφορολορίδε, ε, Πού πρέπει να βάλω ποδηλατόδρομου, Πού πρέπει να, βο... να κάνω τα πεζοδρόμια με τέτοια μορφή που να μπορούν οι πεζοί να κινούνται εύκολα. Ε, Πού μπορώ να βάλω διαδρομέ μόνο για ποδήλατα, για παράδειγμα, και πεζού. Αυτό πέτυχε στη Λευκρουσία. Ε, Όχι. Γι' <Για> αυτό ρωτώ. <το> Επειδή <Για> ξέρω. Το 2009, δεν κάνω λάθο. Ναι. Ε, το 2010, μέσα στα πλαίσια αυτού του σχεδίου, αγοράσαμε αυτά τα τεράστια λεωφορεία που έχει η Λευκοσία και αυτό ήταν το σχέδιο βιώσιμη κινητικότητα. Δεν έκαμε με τίποτε άλλο. Ε, στη Λευκοσία πάρα πολλά χρόνια να γίνει. Mm. Ε, και ακόμα δεν τέλειωσε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δίνει τη χρηματοδότηση και αυτά. Ε, για παράδειγμα, ένα από τι υποχρεώσει ήταν, μια από τις υποχρεώσεις ήταν ε, να αλλάξουμε τι τάσει των λεωφορείων για τον κόσμο. Δεν γίνεται να στέκει μέσα στον ήλιο και μέσα στη βροχή. Ε, εάν θέλω να χρησιμοποιούμε περισσότερο τα λεωφορεία, πρέπει να δω και σε αυτέ τι ευκολίε του κόσμου. Yeah. Σωστέ στάσει στο λεωφορείο. Δεν τα κάναμε. Επίση, τι ώρα να πάω στο στάσι, Να πάω τώρα ή να πάω στα 10 λεπτά. Ενάρτητο λεωφορείο είναι έφταρτη. Hmm. Ε, πρέπει τα λεωφορεία να έχουν πάνω το σύστημα τη ε, GPS και να έχω και στη στάσι όπω γίνονται σε όλε τι μοντέρνε χώρε του κόσμου. Ανεψιγμένε. Ναι. Να βλέπω τι ώρα θα φτάσει το λεωφορείο. Ε, ε, τονίζω ε, το α... ανεψιγμένε, διότι σε πολλά θέματα είμαστε υπανάπτυκτοι. E είμαστε υπανάπτυκτοι. E Α πω ένα παράδειγμα. Στη Σουηδία πηγαίνει στο πάστο, ε, με το κινητό να αγοράζει εισιτήριο. Mm. Έρχεται το μήνυμα πα στο κινητό, έρχεται το λεωφορείο. Ξέρει σε πόση ώρα θα έρθει το λεωφορείο, γιατί είναι πάνω στην ανακοίνωση. Μπαίνει στο λεωφορείο, δείχνει τη φωτογραφία α, του α, κινητού. Ακριβή η ώρα συνήθω. ναι. ναι. Δείχνει τη φωτογραφία που σου έχει πα στο κινητό στο μηχάνημα και μπαίνει μέσα του εισιτήριου. Ε, δεν, δεν, τα, δεν τα κάναμε αυτά στη Λευκοσία. Ξέρω ότι προχωρούν να τα κάνουν, αλλά δέκα χρόνια μετά, την ώρα που έφτασε να λήξουν και τα περιθώριο με τα λεφτά, ε, τρέχουμε να καλύψουμε γιατί δεν μα εννοιάζουν. Δεν έκαναμε τίποτε όσον αφορά τι δημόσιε συγκοινωνίε μέσα σε τούτα τα πλαίσια από το 10 μέχρι τώρα. Ούτε αυξήσαμε τι διαδρομέ των λεωφορείων, ούτε βάλαμε τα GPS, ούτε έκαναμε τι μονοδρομήσει, ούτε έκαναμε τα bus lanes κτλ. Γιατί τα λέω αυτά, Γιατί αυτή την εποχή στη Λεμεσό γίνεται το σχέδιο βιώσιμη κινητικότητα τη Λεμεσού mm. και γίνεται και στη Λάρνακ. Mm. Ε, πρέπει ο κόσμο να αναμειχθεί. Πρέπει ο κόσμο να ξέρει τι προγραμματίζει να γίνει. Πού θα παίρνουν τα λεωφορεία, Ποια είναι οι, τα, τα οι στάσεις. Πού. Θα γίνουν οι μονόδρομοι. Πού θα γίνουν οι γραμμέ στο λεωφορείο, Πού θα γίνουν οι μονοδρομήσει, Πού θα γίνουν οι πεζοδρομοποιήσει, Πού θα πρέπει να βάλουμε λωρίδε για τα ποδήλατα, Πού θα πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση των πεζών, Πού πρέπει να έχουμε ενημέρωση. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μέσα σε αυτό το τεράστιο το σχέδιο ανταγωνισμού. Γίνεται για μια ολόκληρη πόλη. Τα σημεία αναφορά, Για παράδειγμα, θα μπορώ, όταν είμαι σε μια περιοχή, να φτάσω στο νοσοκομείο. Δηλαδή, από την περιοχή μου θα έχει λεωφορείο να πάρει στο νοσοκομείο, από την περιοχή μου θα έχει τόπο λεωφορείο να με πάρει στην αγορά. Ποιε αγορέ θα μπορώ να κινηθώ, ώστε να πάω, ώστε να επιστρέψω με λεωφορείο, ποιε ώρε, πόση συχνότητα, ποιε διαδρομέ. Όλα τα λεωφορεία θα φεύγουν από το κέντρο τη πόλη ή να έχω και λεωφορεία που να κάνουν άλλε διαδρομέ. Mm. Όλα αυτά είναι μέσα σε αυτό το μεγάλο το σχέδιο, το οποίο σχεδιάζεται στο σύνολο του. Και είναι το σχέδιο βιώσιμη κινητικότητα και αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται για τη λεμεσού Και θα ήθελα πάρα πολύ τον κόσμο τη Λεμεσού και του παρακαλώ να ενδιαφερθούν να δουν τι γίνεται με το σχέδιο και αν τα σχέδια πώ προχωρεί, διότι είμαστε Είναι ένα ναι. σχέδιο το οποίο θέλει χρόνο για να τελειώσει. Και την εμπλοκή, αν θέλετε, ε ε ε ε όλων των. Ε ε, συμβαλόμενων των μερών των μη κυβερνητικών οργανώσεων, <σχελίου> των οργανώσεων. Εγώ λέω ότι έπρεπε <σχελίου> και οι καταστήματα και οι φοιτητέ και τα οργανωμένα σύνολα και ακόμα και οι γειτονιές να ψάξουν και να δουν. Εγώ που θα μπορώ να πάω στο νοσοκομείο, θα μπορώ να πάω στο σχολείο, θα μπορώ να πάω στο αγορά. Πώ θα μπορώ να κινηθώ. Τα παιδιά μου θα πηγαίνουν στο σχολείο με το λεωφορείο, τη γραμμή θα μπορούν να περπατούν να φτάνουν στο λεωφορείο. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μέσα στο σχέδιο το οποίο είναι μεγάλο. Τώρα αρχίζει γιατί Τώρα λόγω, γίνεται ε. και καταλαβαίνουμε όλοι ότι άμα γίνει τώρα και τελειώσει, ε, σιγά σιγά θα τα ξεκινήσουμε να τα εφαρμόζουν. Mm. Και πιο σωστό να βεβαιωθούμε ότι έχουμε το σωστό σχέδιο τώρα, παρά να τρέχουμε και να τσακωνόμαστε τώρα που να βλέπουμε. Ε, αυτός γίνεται σήμερα. Ναι, και να πούμε, άμα ξέρει, είναι καλή ιδέα, και γιατί το κάνετε έτσι, ή άλλο. Τώρα είναι η ώρα να μιλήσει ο κόσμο. Ε, όπω έγινε με τη Μισαούλη και Βάζογλου, περίπου μια άλλη ιστορία. Είναι καθ' υπόδειξη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω αυτό το... το πρόγραμμα, κύριε Θεοπέμπτσο. Τα λεφτά που μα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν στην πλειοψηφία πρέπει να γίνονται περιβαλλοντικά έργα. <laughs> και <laughs> το να γίνεται η βιώσιμη κινητικότητα, να κατεβούμε από τα αυτοκίνητα, να μπορούμε να περπατούμε, να παίρνουμε στι δημόσιε συγκοινωνίε, να πηγαίνουμε με το ποδήλατο. Είναι πράγματα τα οποία θέλουν όλε οι μοντέρνε πόλει να τα κάνουν από μόνοι του. Εμεί, επειδή δεν τα κάνουμε τόσο καιρό, ε, ε, χρησιμοποιούμε τα λεφτά ελπίζουμε ελπίζω να τα κάνουμε. Το μεγάλο το πρόβλημα είναι ότι από σχέδια σκίζουμε. Στα Σιρτάρκα έχει φοβερά ο σχεδιασμό. Mm. Αλλά μην σκεφτείτε ότι στη Λευκοσία έγινε το 2009 και είμαστε στο 2018, και λύγει το 2020 η χρηματοδότηση. Ε, Έκαναμε μόνο λεωφορεία, τίποτα άλλο. Ελπίζω στη Λεμεσόν να μην πάρουν 10 χρόνια ναι. και να μην κάνουμε τίποτε πάλι. Ελπίζω ο κόσμο να διαφευτεί, να ναι. απαιτεί για να ξεκινήσει και η σωστή υλοποίηση, ένα ναι. σχεδιάγραμμα να υλοποιήσει. Μένοντα το ίδιο θέμα, διότι θεωρώ ότι είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εξαφορμή του τροχαίου χθε που παράλυσε ολόκληρο αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Λευκοσία. Για πείτε μα να ακούσει και ο κόσμο που ενδεχομένω δεν ξέρει το παράδειγμα ξένων χωρών. Δηλαδή τι θα γινόταν αν το σύστημα λειτουργούσε σωστά για αυτού που έρχονταν για παράδειγμα από Λευκοσία προς Λεμεσό και δεν θα ήταν αναγκασμένοι όπως έγινε χθε να είναι εγκλωβισμένοι εκεί σε τόσα χιλιόμετρα για τέσσερις ώρες. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι όταν γίνει ένα αντιστήχημα mm. και κλείσει ο δρόμος. Ε, στο εξωτερικό θα δείτε τι σημάσεις, τι ηλεκτρονικές οι οποίε είναι πάνω από του οι οποίοι πέραν από τα σήματα μπορεί η σήμανση να γράφει μηνύματα mm -hmm. και να σου λέει υπάρχει δυστύχημα, ε, ε, υποχρεωτική έξοδος τάδε για να μην φτάσεις εκεί, να είσαι μέσα στη γραμμή και να μην ξέρεις που να πάει, γιατί η αριστερά σου δεν έχει δρόμο δεξιά σου εν το, το διαχωριστικό. Κατά την έξοδο της Λευκοσίας εκεί που είναι ε, ευθεία προς Λεμεσό αριστερά προς Λάρνακα και οι μεγάλες ταμπέλες στο εξωτερικό θα σαν αναγραφόταν σαν αυτέ οι ταπέλε γράφουν και τα μηνύματα. Ναι. Μάλιστα. Και είναι συχνά, δεν είναι σε πολύ μεγάλε αποστάσει. Υπάρχουν αυτά κατασκευασμένα σε ταχτά διαστήματα, ούτω ώστε να μπορεί να στείλει μήνυμα του οδηγού Μάλιστα. για να μπορέσει να βγει σε περίπτωση δυστυχήματο. Mm -hmm. Να του πει: Ξέρει, Έχω πρόβλημα. Mm -hmm. Αυτό είναι ένα τρόπο να ενημερώσει που προγραμματίζει να το κάνει κατασκευαστικά. Όλα τα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων. Mm -hmm. έχουν πάνω έναν emergency channel, έναν κανάλι στο οποίο σε μια συγκεκριμένη συχνότητα όταν στείλει σήμα, ένα μήνυμα, τότε όπου, ό,τι και να κάνει το ραδιόφωνο σου του αυτοκινήτου, νοομένου ότι είναι μένω, ό,τι και να κάνει, μπορεί να ακούεις CD, μπορεί να παίζει USB, Οτιδήποτε. μπορεί να ακούει ένα ραδιοσταθμό, ό,τι και να κάνει το ραδιό, μόλι έρθει αυτό το σήμα του emergency, ε, τα σταματά και γυρίζει τα μεγάφωνα και ακούει το μήνυμα που στέλνει η υπηρεσία. και το μήνυμα το στέλνει, αντιλαμβάνεστε ότι βάλει μια κεραία, είναι πολύ αδύνατο το σήμα για να πιάνει μια μικρή περιοχή που σε ενδιαφέρει. Και λέει, ξέρει, έχουμε πρόβλημα. Αν είσαι ενεί στον τόπο, τότε ε, βγάτε από την πιο κοντινή σα έξοδο για να μπορέσετε να συνεχίσετε. Δίνει ένα μήνυμα. Το τρίτο τρόπο που μπορεί να επικοινωνήσει, μπορεί όλα τα κινητά έχουν ε, ένα override, ένα σύστημα στο οποίο μπορεί να στείλει η υπηρεσία ένα emergency SMS, το οποίο μπορεί να στείλει στα τηλέφωνα που είναι ενωμένα σε ένα σταθμό. Και μπορώ να διαλέξω ποια τηλέφωνα είναι στο σταθμό μου και να του στείλω ένα emergency, ένα, συγγνώμη, emergency minimum. μήνυμα. Ε, αυτοί είναι τρει τρόποι που χρησιμοποιεί. ο κοινό, ο τρόπο είναι να έχεις τη σωστή ε, πυραμίδα πάνω από το, τη, τη, μικρή τη γέφυρα μηνυμάτων στον αυτοκινητόδρομο, ούτω ώστε σε ταχτά χρονικά διαστήματα να μπορώ να στείλω μηνύματα στους οδηγού, να του γράφω μην τρέχετε, να του γράφω ότι υπάρχει πρόβλημα, να από την έξοδο τάδε, να μπορώ να στέλνω πολύ σύντομα ε, ανάγνωστα γιατί την ώρα που πηγαίνει ο άλλο 100 χιλιόμετρα δεν προλαβαίνει να σκεφάσει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά να μπορώ να καθοδηγήσω. Ε... Δηλαδή, χθε για παράδειγμα, να το δούμε έτσι λίγο πρακτικά, ε, φεύγοντα κάποιο από Λευκοσία, θα μπορούσε να δει εκεί σε ένα, δύο ή και τρία σημεία. Μέχρι να φτάσει. Ναι. Ακριβώ ότι. Ε, Τροχαίο στη Μονή, κλειστός δρόμος, ε, έξοδος σας από Ζήγη. Ναι. Οι ευγάτε στον παλιό δρόμο. Μάλιστα. Δεν θα γινόταν όλο αυτό το χάο χθε. Και δώσατε και άλλα παραδείγματα για ακόμα μια περίπτωση. Πώ λειτουργούν κάποιε άλλε χώρε, ε? αλλά πάντα επικαλούμαστε, επικαλούμαστε το, Είναι Ευρώπη και τι γίνεται και δείχτε και είμαστε η τρίτη πιο έτσι και η δεύτερη πιο άλλο. Πώ αλλά αυτά που έπρεπε να κάνουμε και που πρέπει να κάνουμε, δεν τα κάνουμε. Ε, και θα πιαστώ από κάτι που είπατε προηγουμένω, ότι κάποια ενδεχομένω στοιχίζουν. Εδώ έχουν φάει τόσα και τόσα, κύριε Θεοπέμψο, κάποιοι, και δεν είναι απαγορευτικά ποσά, όταν πρόκειται για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών. Ε, έτσι. Είτε λύματα είναι, είτε είναι σχέδια. Δράσει σε έκτακτε ανάγκε λόγω δυστυχήματο. Να σας πω μόνο ότι για παράδειγμα. Και σιγά ε... τα λεφτά να έχει μια. Είχαν βάλει μια μπαίνοντα τη Λευκοσία πριν χρόνια. Αφή... Πριν χρόνια φύγαν την Τζέλησεν που τη και τον ήλιο. Ε, ε, Αν ναι, 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 βέβαια. Δεν ναι. 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 ξέρω γιατί, αλλά την αφαιρέσανε. Την γράφαση πάνω, καλό ταξίδι. Ναι. Για παράδειγμα, μιλούσαμε πριν για τι συγκοινωνίε όταν βάλει δημόσιε συγκοινωνίε, έχει πολλά επακολουθά τα οποία είναι σωστό να τα καταλαβαίνει ο κόσμο. Πρώτον, όταν, όταν κάνει τον άλλον να περπατά, ε, θέμα είναι θέμα υγεία. Είναι από Δεύτερο θέμα υγεία είναι το γεγονό ότι όταν έχει πολλά αυτοκίνητα μέσα σε μια πόλη, καταστρέφει την ποιότητα του αέρα. Και στην Κύπρο έχουμε μελέτε οι οποίε δείχνουν, μελέτε του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίε δείχνουν ότι στην Κύπρο. Για το 2015, αν θυμούμε καλά, είναι 600 με 800 άτομα έχασαν πρόωρα τη ζωή του γιατί η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε δεν είναι καλή. Και mm. τούτο οφείλεται και στη σκόνη που έρχεται από έξω, και στη σκόνη μπορκετε, που δημιουργείται από τη βιομηχανία, και στους ρήπου που είναι παρασκευή για παράδειγμα. παραγωγή. νεύρο λόγω των από τα πολλά αυτοκίνητα. Τα τζάκια, το τα ούλα που έχουμε στι πόλει. Τούτα τα πράγματα έχουν ε, συνέχεια παρακάτω. Και. Επειδή είναι ένα θέμα που συζητείται στη Λέμεσο, να πω ότι ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με τις συγκοινωνίε είναι ότι πρέπει να σκεφτεί σοβαρά αν θα κάνει ψηλά κτίρια, mm. να αυξήσεις την πυκνότητα του πληθυσμού αν δεν έχεις δημόσιες συγκοινωνίες. Γιατί το λέω αυτό, Να έχει. πω μόνο ένα παράδειγμα. Ξέρετε yeah. ότι έχει πάρα πολύ κόσμο στη Νέα Νιόρκη που, που γεννιέται, ζει και πεθαίνει και δεν χρειάστηκε ποτέ να βγάλει άδεια οδηγού. Έχουν πολύ μεγάλη πυκνότητα, έχουν πολλά καλέ δημόσιε συγκοινωνίε και δεν χρειάζεται να έχει αυτοκίνητο. Γιατί η πυκνότητα είναι μεγάλη. Αν είχαν όλοι οι αυτοκίνητα, πού ήταν να τα βάλουν yeah. όταν έχει τόση μεγάλη πυκνότητα yeah. πληθυσμού. Ενώ στην Κύπρο αρχίσαν να παίζουν μπάτσου που λέμε μεταξύ του. Και ε, όταν αυξήσει την πυκνότητα χωρί πολύ... δημοσίε συγκοινωνίε, θα γίνει χάο. Έχω την εντύπωση ότι αρχίσαμε να αγγίζουμε το χάο. Και ναι, ελευθερία και ελευθερία. Και εγώ το ίδιο. Γιατί ε... η κυβέρνηση κάνει μόνο δρόμου ω τώρα. Τη αρέσουν πάρα πολύ οι δρόμοι. Mm -hmm. Χωρί συζήτηση. Ναι. Ε, κύριε Θεοπέμπτου, τι προνοεί ο νέος νόμος για τους ποδηλάτε. Μάλιστα. Και εντάξει, είχαμε και πολύ ατυχή συμβάντα. Ναι. Ε, υπάρχουν κάποιοι ποδηλατόδρομοι. Ε, αν και θεωρώ ότι περισσότερο διακοσμητικοί, ε, αν και σε κάποιους Δήμου και κάποιες περιοχές λειτουργούν καλά, σωστά και με τάξη. Εντάξει, βλέπετε στη Λεμεσόν υπάρχει ένας από τους καλύτερους ποδηλατόδρομους που υπάρχουν που είναι το Παραλιακό Μετόπο. Ναι. Ε, αλλά το μεγάλο το πρόβλημα είναι ότι την ώρα που βάλει ένα ποδηλατόδρομο, πρέπει να έχει ένα, ένα, πρόγραμμα. Και πει, θα κάνω ένα ποδηλατόδρομο, ο οποίο θα ξεκινά από τα μέσα και να με παίρνει τα μέσα. Όχι ένα ποδηλατόδρομο, ο οποίο, αφού σα το τον δρόμο να κάνω ένα ποδηλατόδρομο, και το αφήνω, έχω ένα κομματάκι ποδηλατόδρομο, μπομπα πάει που ποτέ. Γιατί ύστερα από 200 χρόνια θα κάνουμε κάτι άλλο για να το συναντήσω. Πρέπει να έχει σχεδιασμένο ένα δίκτυο και να κάνει δίκτυα. Αλλά ο νέο νόμο τι λέει. Ο νέο νόμο καθορίζει. Ε, έχει ψηφιστεί, θα ψηφιστεί, Έχει ψηφιστεί και ψηφίστηκε ε, στι αρχέ του χρόνου. Uh -huh. Εδώθηκαν έξι μήνε και περισσότεροι στην κυβέρνηση, γιατί yeah. ψηφίσαμε το, το τέλο του Γεννάρη. Uh -huh. 31 Οκτωβρίου, δηλαδή σε τρει-τέσσερι εβδομάδε, μπαίνει σε εφαρμογή. Και λέει μέσα ο νόμο, καθορίζει τι είναι η ποδηλατοδιατρομή, τι είναι η ποδηλατολορίδα, τι είναι ο ποδηλατόδρομο. Τι κάνω όταν είμαι αυτοκινητιστή, τι ευθύνε μου έναντι του ποδηλάτη, ποιε είναι οι ευθύνε του ποδηλάτη έναντι του αυτοκινητιστή και έναντι του πεζού, ποιε mm -hmm. είναι οι ποινέ, πώ συμπεριφερόμαστε. σε Ένα παράδειγμα για να σα πω. Ε, όταν πηγαίνει με το αυτοκίνητο και τσέχει μπροστά σου ποδηλάτη, λέει ο νόμο: Πρέπει να προσέχει το ποδηλάτη. Mm. Ο ισχυρό τον αδύνατο. Εσύ mm -hmm. κάθε μέσα στο αυτοκίνητο ο άλλο είναι εκτεθειμένο στο ποδήλατη. Mm -hmm την ώρα που τον προσπεράσει. Πρέπει να κρατά ένα μέτρο απόσταση που τον ποδηλάτη για να τον προσπεράσει. Πρέπει να κάνει τη διαδικασία όπω τη προσπέραση. Ναι. Όχι να πάει ξυστά πάνω στον ποδηλάτη για να τον προσπεράσει. Έτσι ήταν και το θανατηφόρο τη προάλλε. Ναι, Επομένω, αυτά τα πάνω στο πράγματα. Αν είναι τα και είναι ταυτογενή... τα ναι, αυτά τα πράγματα είναι μέσα στην νέα νομοθεσία. Επίση, πηγαίνει ο ποδηλάτη και εσύ θέλει να στρέψει αριστερά, θα του κόψει τον δρόμο. Όταν θα του κόψει τον δρόμο, έχει προτεραιότητα να τον Πρέπει να τον αφήσει να περάσει και μετά να στρίψει. Mm -hmm. Αυτά τα πράγματα έχει ορισμένα που αναφέρονται μέσα στον νόμο και έχουν και ποινέ. Δηλαδή, αν κάνει αυτό, θα πάθει αυτόν. Αν κάνει αυτόν, η ποινή σου θα είναι αυτή. Mm. Ε, το μεγάλο το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι ενώ ο νόμο έγινε το 2011 και έφτασε στη Βουλή, έπρεπε η κυβέρνηση να να πιάσει τον νόμο που έκαμε η ίδια, είναι η κυβέρνηση που έκαμε τον νόμο, mm -hmm. να δει τι ποινέ που έβαλε μέσα στον νόμο και να δει τούτη η ποινή που έβαλα μέσα στον νόμο υπάρχει και αλλού το παράπτωμα με ποινή σε άλλη νομοθεσία. Ούτω ώστε να μην έχω ένα, έναν αδίκημα, να πω τη σωστή λέξη, και να μπορεί να με κατηγορήσουν είτε με τούτον νόμο είτε με άλλον νόμο κάπου αλλού. Mm -hmm. ναι. Έπρεπε να ψάξει η κυβέρνηση να έβρει τα δικήματα που αναφέρονται σε ποδήλατα, να τα αφαιρέσει από άλλε νομοθεσίε, ούτω ώστε να έχουμε ένα νόμο για τα ποδήλατα με τα αδικήματα του. Μάλιστα. Έρχονταν στη Βουλή, δεν ήταν έτοιμοι, γιατί αν η Βουλή. Παράταση. Μαι. Παράταση. Εγκαταλείπεται η συζήτηση, ξανά το ίδιο κτλ. Που ε, πολλέ παρατάσει είπε η Βουλή, θα το ψηφίσω. Τελευταία η διορία που έχει. Φέρε, ο νόμο μπαίνει 31 Οκτωβρίου. Είχα 6-7 μήνε να ετοιμάσουν τι αλλαγέ, να τι φέρουν στην Βουλή για να τι ψηφίσουμε να φύγουν τα δικήματα από άλλε νομοθεσίε. Mm. Και επίση, επειδή ένα ο οποίο οδηγούσε στην Κύπρο πριν την ψήφιση του νόμου, πριν την εφαρμογή του νόμου, για παράδειγμα, πού ξέρει ότι πρέπει να κρατά την απόσταση, πού ξέρει πώ να συμπεριφέρεται. Πρέπει να κάνουμε ενημερωτικέ εκστρατείε, φιλμάκια, εκπομπέ. Mm -hmm. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ξέρει άλλαξε ο νόμο. Mm -hmm. Από τώρα και στο εξή, όταν δει ποδηλάτη, θα πρέπει να συμπεριφέρεσαι έτσι. Αυτά λέει ο νόμο. Mm -hmm. Πολύ λογικό να κάνει την ενημέρωση του κόσμου, να ξέρει τι είναι το σωστό. Αυτό ήταν το, τα, πράγματα, τα δύο πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Υπάρχουν κάποιε άλλε αλλαγέ με βάση τον νέο νόμο ή αυτά είναι τα βασικά. Ε, τα βασικά του δεν είναι. Έχει για παράδειγμα ότι την ώρα που αγοράζει ποδήλατο. Πρέπει το ποδήλατο που θα αγοράσει. Είναι υπόχρεο αυτό που σου το πουλεί το ποδήλατο να σου δώσει πάνω στο ποδήλατο φω μπροστά και πίσω, mm. και να βάλει και ανακλαστικά πάνω στο ποδήλατο. Mm -hmm. Και πρέπει τούτα να αναφέρονται πάνω στην απόδειξη. Uh -huh. ε, και λέει για παράδειγμα ότι ο ποδήλατη πρέπει να προσεχεί τον πεζόν, ε, πρέπει να έχει αναμένα τα φωτά το βράδυ, γιατί διαφορετικά έχει ποινί. Mm -hmm. ε, έχει διάφορε πρόνοιε. Μετά φορά και κάτι φωσφορούχο. Ε, δεν είναι καμία αναφορά για φωσφορούχων, ούτε καμία αναφορά για κράνο. Κακό. Ε, Άρα λυπήσων όμω. Είχαμε μεγάλε συζητήσει. Ε, για τους λόγους που αναφέρατε Είχαμε μεγάλε συζητήσει ναι. αν έπρεπε να μπει. Ε, Ορισμένε χώρε δεν έχουν καμιά αναφορά. Ορισμένε χώρε στην Ευρώπη έχουν αναφορά για άτομα των 14 και κάτω. Και θα δείτε για στην, ευ... Θεού, Ευρώπη. Οι πολιτικοί νο... πρέπει να φορούν κράνο. Θα δείτε, <χω> για παράδειγμα, αν πατήσετε στο Άμστερνταμ, δεν φορεί ο κόσμο κράνο. Αλλά μπορεί ναι, να αλλά κάποιος κυ... είναι κάποιο κόσμος... όλοι... εντάξει. κυκλοφορούν όλοι με ποδήλατα. Ναι. Αλλά και πάλι πρέπει να φορούν κράνο. Επαναλαμβάνω, υπήρχε <coughs> και διαφωνία και ανάμεσα στι ίδιε τι ποδηλατικέ οργανώσει. Ε, αλλά αν με ρωτήσετε, ε, και εγώ λέω ότι ακόμα επειδή οι οδηγοί μα δεν ξέρουν να συμπεριφέρονται, ναι, επειδή οι υποδομέ δεν είναι καλέ, και εγώ όταν οδηγώ ποδήλατο βάζω κράνο. Έτσι είναι. Ε, τώρα. Επειδή βλέπω και κάτι άλλο, ε, υπάρχουν σε όλου του τομεί, σε όλε τι εκφάνσει, ε, ευσυνείδητοι και ασυνείδητοι. Ε, βλέπω πολλέ φορέ να οδηγούν και κάποιοι ποδηλάτε μέσα στη μέση του δρόμου. Ναι. Έχει ε... αναφορά ο νόμο. Έχει αναφορά. Ναι, ο νόμο λέει ότι ε, πρέπει, πρέπει ο, ποδηλάτης οδηγεί, ο, ο ποδηλάτης Πρέπει να είναι προσεκτικό. Ο ποδηλάτη πρέπει να οδηγήσει. Αν στο δεν έχει ποδηλατόδρομο. Ναι. ναι. Ο ποδηλάτη, όταν είναι στην άσφαλτο, στο ίδιο οδόστρωμα με τον αυτοκινητιστή, πρέπει ο ποδηλάτη να είναι στα αριστερά. Mm -hmm. Αν έχει δύο ποδηλάτε, δεν γίνεται ο ένα ποδηλάτη να είναι. Να, έχω, να το πω διαφορετικά, απαγορεύεται να έχω ποδηλάτη στα αριστερά. Mm. Δεν γίνεται να πηγαίνουν δύο ποδηλάτες έτσι. Οι ποδηλατικέ οργανώσει διαφωνήσαν και εγώ διαφωνώ με αυτό. Γιατί όταν βάλει ένα ποδηλάτι και ένα ποδηλάτι ο ένα πίσω από τον άλλο, μεγαλώνω την απόσταση που έχει να προσπεράσει ο αυτοκινητιστή. Ενώ όταν έχω δύο ποδηλάτε και πηγαίνουν δίπλα, θα κάνει την προσπέραση που κάνει όταν έχει αργό να αυτοκίνητο προσπέρασμα. Και υπολογίζει και περισσότερο. Είναι το... πιο, πιο γρήγορη το... το προσπέρασμα. Έχει μεγαλύτερη ναι. προσοχή. Είναι γεγονό. Ε, εντάξει, και γι' αυτό γίνηκαν πολλέ συζητήσει. Αλλά για όλα τα πράγματα αυτά να σα πω ότι σε περίπτωση που Οπότε, δηλαδή, όσο μιλώ Λεμεσού, θα οργανώσει υποδηλασία στο παραλιακό για παράδειγμα. Ε, μπορεί να εξασφαλίσει μια άδεια από την αστυνομία. Συνήθω βλέπω, βλέπω περιπολικά ναι. τη αστυνομία. Όχι, και χωρί Να του συνοδεύουν. Ο νόμο έχει και πρόνοια χωρί περιπολικά, χωρί τίποτε, να ενημερώσει την αστυνομία για να μην σε λεπορτάρει. Και ξεκινά, και πα και μπροκάρει όλο τον δρόμο. Γιατί οι ποδηλάτε έχουν προτεραιότητα. Α, ναι. Να σα πω και κάτι άλλο, γιατί ε, κάποτε βλέπω και κόσμο που θυμώνει μέσα στο fake που τσεβρίζουν βρίζουν ποδηλάτε κτλ. λοιπά. Yeah. Έχει χώρε στο εξωτερικό που λέει, νομίζω, το, ο, ο, η Ολλανδία, που λέει ότι όταν έχει δυστύχημα στοίχημα αυτοκίνητο και ποδήλατο, φταίει το αυτοκίνητο. Τελεία. Έχω δυστύχημα. Και hey, είναι όπω το αυτοκίνητο με τον πεζό. Ναι, φταίει το αυτοκίνητο. Yeah. Και λέει σου, αν καταφέρει ο αυτοκίνητο να αποδείξει ότι δεν φταίει, στο δικαστήριο να το αποδείξει. Ναι. Οπότε, όταν οδηγά αυτοκίνητο και τύσσει ποδηλατών, καταλαβαίνετε ότι είσαι λίγο προσεκτικό γιατί πάντα φταίει. Ενώ πάντα φταίει ο πίσω. Ναι, ε... ναι, ναι. Αν και υπάρχουν πάντα εξαιρέσει. Κάτι περίπου, κάτι περίπου ναι. τέτοιο με αυτό το νόημα το έχουμε κι εμεί μέσα στην ομαθησία μα. Έτσι, να ξέρει ο κόσμο ότι σχεδόν πάντα φταίει το αυτοκίνητο. Κύριε Θεοπέπτου, μα μένουν περίπου 5 λεπτά, 6. Ενεργειακή απόδοση κτηρίων τι είναι αυτό το πράγμα και τι αλλάζει. Όπω στα απόβλητα λέμε mm. ότι το πιο σημαντικό πράγμα με τη διαχείριση των απόβλητων είναι να μην παράγει απόβλητα, να κάνει πολιτικέ και προϊόντα που να μην παράγει απόβλητα. Το ίδιο πράγμα λέμε και για το νερό και λέμε και για την ενέργεια. Πρέπει να πάρει μέτρα να μην χρειάζεται το σπίτι πολλή ενέργεια. Mm. Ένα από τα μέτρα αυτά, ε, το οποίο είναι σημαντικό γιατί παίρνει σε εφαρμογή την 1η του Γενάρη το 19, είναι το γεγονό ότι οποιοδήποτε δημόσιο κτίριο χτίζεται ή θα ενοικιαστεί ή θα γίνει μεγάλη εκτάσει ανακαίνιση, θα πρέπει το κτίριο αυτό να είναι σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. Και ένα χρόνο μετά. Για ναι, να μην επιβαρύνεται ο ιδιοκτήτη στην. Ναι, το κράτο. Και ναι. αυτό είναι. Δηλαδή σε και όλες... τώρα υπάρχει, Μάλιστα. αλλά που είχα ρωτήσει για να βάλω π.χ. στο σπίτι μου, πρέπει να κάνω και έξοδα 5-6 χιλιάδων ευρώ. Ναι. Ε, μα δεν τα κρατούμε. Ναι, μιλώ για καινούργια κτίρια ναι. μεγάλη ανακαίνηση ή ενοικίαση. Mm -hmm. Και αυτό να υποχρεώνει όχι μόνο τι κυβερνητικέ υπηρεσίε, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Π.χ. και σχολεία και κυβερνητικά κτίρια και κτίρια των ημικρατικών οργανισμών και κτίρια τη τοπική αυτοδιοίκηση. Mm. Αυτό είναι μια υποχρέωση η οποία μπαίνει τώρα και μετά από ένα χρόνο μπαίνει για του ιδιώτε. Όποιο πάει να χτίσει. Μετά ένα χρόνο μετά, δηλαδή το 20, τέλο του 20, αρχέ του 20, θυμάμαι, ε, εν το σπίτι που να χτίσει ή να κάνει ανακαίνιση να είναι σχεδόν με την ενεργειακή κατανάλωση. Πέραν τούτου όμω, η οδηγία λέει ότι πρέπει οι κυβερνητικέ υπηρεσίε να βελτιώνουν, να κάνουν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση δημόσια χτίρια 3% να θυμάμαι καλά κάθε χρόνο. Mm. Κάθε χρόνο έπρεπε η κυβέρνηση να διαθέτει λεφτά να διορθώνει ενεργειακά τα χτίρια τη. Σιγά σιγά ούτω ώστε να τα διορθώσουμε όλα. Για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργεια. Γιατί, γιατί τούτη η νομοθεσία έμπου το 2010. Εφτάσαμε το 2018, μπαίνει το 2019 και δεν έκαναμε τίποτε σοβαρό. Έω το 30 μπορεί κάτι να γίνει. Επομένω έπρεπε να τα κάνουμε όλα αυτά. Δεν τα κάναμε. Για να καταλάβει ο κόσμο, γιατί μπορεί να νομίζει ότι είμαι υπερβολικό, έχουμε επίσημη επιστολή, απάντηση. Έβαλα ερώτηση στη Βουλή, mm -hmm. και έχω επίσημη απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία θα τη βρείτε στο σελίδα τη Βουλή, που λέει ότι το κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών σε ηλεκτρισμό και ρεύμα στοιχίζει 1,3 εκατομμύρια το χρόνο. That... Ένα χτίριο. Κατά τα άλλα, η οι οικονόμη του Υπουργείου Οικονομικών. 1,3 εκατομμύρια το χρόνο. Ρεύμα χρο... και πετρέλαιο. Ναι, το χρόνο. Γιατί, δηλαδή, ναι. Φανταστείτε τώρα να μπει μια εταιρεία μέσα, yeah, να πάρει yeah. μέτρα για να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση, να βελτιωθεί η συγγνώμη η ενεργειακή κατανάλωση του κτηρίου. Και μόνο ένα κτηρίο του δημοσίου. Τα άλλα κτηρία. <laughs> τι γίνεται τα άλλα κτηρία, Τα πληρώνουμε όλοι εμεί. Ναι, έχει φοβερό πλεονέκτημα. Πρέπει με... Καλό είναι αυτό. Θα το... ε, πρέπει εδώ επιβάλλεται, να πω κάτι... Επιβάλλεται να γίνει. Θα γίνει. Έχουμε υποχρέωση. Να μην και για άλλα είχαμε υποχρέωση. Τα... αλλά... Όμω γιατί πρέπει να το κάνουμε. Ακόμα ένα λόγο. Yeah. Όταν πάρει μέτρα για να διορθώσει ένα κτίριο, να το κάνει πιο καλά ενεργειακά, ποιο κόσμο θα δουλέψει. Yeah. Θα πάει ο κόσμο ο οποίο έχει προβλήματα οικονομικά. Εργάτε, χτίστε, mm -hmm. τεχνίτες, τεχνίτε, υδραυλικοί, άνθρωποι που σάζουν κλιματιστικά, τελεκάνη, σουβατζίδες, ο κόσμος ο οποίος επλήγηκε από την κρίση και δυσκολεύτηκε να τα βγάλει πέρα. Τούτος ο κόσμος. Mm -hmm. Τούτος ο κόσμος είναι ανάμειξη σε αυτόν τον τομέα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει το χρόνο να κάνουν τις ανακαινήσεις όχι μόνο για να βελτιώσει τη ζήτηση τη ενέργεια να μειώσει τη ρήπαση τη ατμόσφαιρα στην κατανάλωση πετρελαίου κ.κ.κ. Και και και. Ναι. Αλλά γιατί δημιουργούν τέτοιε δουλειέ. Και να σα πω ότι αν τούτα τα πράγματα έκαναμε όπω έπρεπε να τα κάνουμε, θα δείτε μελέτη που έκαμε το ΕΤΕΚ, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, η Ομοσπονδία Εργολάβων και η Ομοσπονδία Εργοδοτών Κύπρου, οι οποίοι δείχνουν ότι χωρί κόστο για το κράτο, με έναν πρότυπο συμβόλαιο, μηδέν επιπλέον κόστο για το κράτο μπορούσαμε να δημιουργήσουμε 2 δισεκατομμυρίων ευρώ δουλειέ σε τούτο τον κόσμο Μάλιστα. με το να βοηθούμε το, το κοινό, το ειδικιστικό τομέα και το βιομηχανικό να διορθώνει και να βελτιώνει τα κτίρια του. Διότι έρχεσαι και λέει: Πόσα πληρώνει, κύριε Πετρέλαιο, Πόσα πληρώνει ρεύμα, ναι, έρχεται η εταιρεία, διορθώνει το και πληρώνει τι με την εξοικονόμηση. Κύριε Θεπέμπτου, πάρα πολύ χρήσιμα και. Σημαντικότατα αυτά που μας είπατε απόψε, τα περισσότερα δεν τα γνωρίζαμε, δεν τα γνωρίζει πιστεύω και η κοινή γνώμη και καλό είναι που την ενημερώσαμε. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ, πολύ για, τη για την παρουσία σα. σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Καληνύχτα σας. Α, ακολουθεί αγαπητοί ειδήσεων για κοφά Μείνετε συντονισμένοι μαζί μα. Γύρω στι 9 αρχίζει η ζώνη με τι υπέροχε ταινίε από την τηλεόραση του Capital. Εμεί θα τα ξαναπούμε αύριο, να είμαστε καλά, θεού θέλοντο, στι 6 ώρα στην εκπομπή Αλήθεια Κέι. Να είστε πάντα καλά. Καλό βράδυ.